Γεια σας και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Taste. Στα Ιαπωνικά το όνομα σημαίνει ψιλοκομμένο ψάρι. Αυτό είναι το σουρίμι, το οποίο παράγεται εδώ στην Ονταγουάρα εδώ και μια χιλιετία. Δεν έχει καμιά σχέση με τα στίξη των βιομηχανιών που πολλούνται στην Ευρώπη. Εδώ η προετοιμασία του είναι μια τεχνογνωσία από τους προγόνους, ενώ φτιάχνεται στο χέρι από τους ειδικούς. Στην Ονταγουάρα, που βρίσκεται ανάμεσα στα βουνά και τον μεγάλο κόλπο του Σαγκάμι νότια του Τόκιο, συναντάμε τον Thierry Voisin. Θέλει να μας δείξει τις πιο γνωστές μάρκες σουρίμι. Και ειδικά το πιο γνωστό προϊόν, το καμαμπόκο. Τι είναι το καμαμπόκο? Το καμαμπόκο, όπως και το τζούντο, είναι μια τέχνη. Είναι εξαιρετικά αριστοκρατικό, ένας τρόπος να δώσουμε αξία στα ψάρια. Θα γνωρίσουμε τον ειδικό του καμαμπόκο, τον λεγόμενο σενσέι στα Ιαπωνικά. Το παραδοσιακό καμαμπόκο είναι φτιαγμένο από φρέσκο ψάρι. Με λίγες ακριβείς κινήσεις, τα φιλέτα μετακινούνται. Είναι έτοιμο για μετασχηματισμό. Το να δουλεύουμε με το χέρι μας επιτρέπει να ελέγχουμε την ποιότητα του ψαριού ένα προς ένα κομμάτι και να ρυθμίσουμε τη θερμοκρασία μαγειρέματος και άλλες παραμέτρους. Η ζύμη θα είναι ελαφρύτερη, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την υφή. Η Ονταγουάρα απολαμβάνει έναν ακόμη πλούτο. Το νερό από το βουνό πλούσιο σε μεταλλικά στοιχεία, το οποίο διαπερνά την πάστα των ψαριών. Σύμφωνα με την παράδοση, τα ψάρια μορφοποιούνται με ένα μαχαίρι πάνω σε ξύλινες σανίδες. Μαγειρεύονται στον ατμό, μπαίνουν σε κρύο νερό και το καμαμπόκο είναι έτοιμο. Βλέπεις, Σιρίλ, φαίνεται σαν να είναι φτιαγμένο στη μηχανή. Είναι όλα τα ίδια, αλλά φτιάχνεται στο χέρι. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Δεν κρατιέμαι, πάμε γρήγορα. Στα γειτονικά κτίρια, κομψά καταστήματα καταδεικνύουν την αγάπη των κατοίκων της Ιαπωνίας για αυτό το εκλεπτισμένο πιάτο, το οποίο προσφέρουν ως δώρο κατά τη διάρκεια των εορτών. Το Γύρο Νιούς κάθισε για μια δοκιμή. Έχετε εδώ ένα ψητό σουρίμι, άλλο ένα τηγανισμένο και αυτό είναι βρασμένο. Έχετε λοιπόν το πιο δημοφιλές πιάτο στην Ιαπωνία, ένα καμαμπόκο που μαγειρεύτηκε στον ατμό και χαράχτηκε σε ξύλινη σανίδα. Η γεύση δεν αλλοιώνεται καθόλου, είναι πραγματικά η γεύση του ψαριού. Αισθανόμαστε το κρασί μυρί που προστίθεται, το οποίο φέρνει λίγη γλυκύτητα. Αυτό είναι λοιπόν ένα τυπικό ιαπωνικό προϊόν. Αυτό είναι το τυπικό πιάτο της Ιαπωνίας. Έχουμε την υφή, τη γεύση. Θέλω ο κόσμος να ανακαλύψει αυτό το προϊόν. Για μένα είναι πραγματικά ξεχωριστό.